Μέχρι και σήμερα, πολλά ερωτήματα σχετικά με το αποτυχημένο πραξικόπημα παραμένουν αναπάντητα. Ο πρόεδρος Σουκάρνο γνώριζε εκ των προτέρων για το πραξικόπημα. Ο στρατηγός Σουχάρτο γνώριζε εκ των προτέρων για το πραξικόπημα. Μήπως οι αντικομουνιστές στρατηγοί γνώριζαν για το πραξικόπημα εκ των προτέρων, αλλά επέτρεψαν να εξελιχθεί εσκεμμένα, προκειμένου να έχουν ένα πρόσχημα να εφαρμόσουν προϋπάρχοντα σχέδια για την καταστολή του Κομμουνιστικού Κόμματος. Μέσα σε 3 μέρες οι στρατιωτικοί διοικητές ξεκίνησαν μια εκστρατεία προπαγάνδας για να δικαιολογήσουν τις τεράστιες κλίμακες συλλήψεις και δολοφονίες Ινδονήσιων κομμουνιστών και συνοδοιπόρων τους. Το ίδιο το πραξικόπημα σκότωσε αρχικά μόνο 12 ανθρώπους στην Τζακάρτα την 1η Οκτωβρίου και μερικούς άλλους σε άλλες πόλεις της Ιάβα στις 2 Οκτωβρίου. Αλλά αυτές οι μετρημένες στα δάχτυλα δολοφονίες έδωσαν στον Σουχάρτο και στον Ινδονησιακό στρατό τη δικαιολογία για μαζικές εκαθαρίσεις. Η αντίδραση στο πραξικόπημα ήταν τόσο γρήγορη, αποτελεσματική και μαζική που δύσκολα θα μπορούσε να αυτοσχεδιαστεί αυθόρμητα μέσα σε λίγες ημέρες ως απάντηση σε απροσδόκητες εξελίξεις. Αντίθετα θα πρέπει να ήταν προσχεδιασμένη και να περίμενε μόνο ένα πρόσχημα που η αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος της παρήχε στις 1η και 2 Οκτωβρίου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ινδονησίας απειλούσε την πολιτική εξουσία του στρατού και τα χρήματα που συγκέντρωνε από τις κρατικές επιχειρήσεις, το λαθρεμπόριο και τη διαφθορά. Η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ινδονησίας να οπλίσει τους εργάτες και τους αγρότες και να τους μετατρέψει σε ξεχωριστή ένοπλη δύναμη απειλούσε το στρατιωτικό μονοπόλιο του στρατού. Ο Σουκάρνο προσέβλεπε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ινδονησίας ως πιθανό σύμμαχο για να λειτουργήσει ως αντίβαρο στον στρατό. Το πραξικόπημα έδωσε την ευκαιρία στους αντικομμουνιστές αξιωματικούς του στρατού να εκαθαρίσουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους στο εσωτερικό του ίδιου του στρατού. Στις 4 Οκτωβρίου ο Σουχάρτο έφτασε σε μια περιοχή που ονομάζεται Λιμπάνγκ Μπουάγια, κροκοδιλότρυπα στην Ινδονησιακή γλώσσα, όπου οι πραξικοπηματίες είχαν ρίξει τα πτώματα των απαχθέντων στρατηγών σε ένα πηγάδι. Τα αποσυντεθειμένα σώματα ανασύρθηκαν από το πηγάδι μπροστά στους φωτογράφους και στις τηλεοπτικές κάμερες. Κορυφαίο, ε! Την επόμενη μέρα, 5 Οκτωβρίου, τα φέρετρα των στρατηγών πέρασαν από τους δρόμους της Τζακάρτα, με χιλιάδες ανθρώπους να ακολουθούν την πομπή. Η αντικομμουνιστική ηγεσία του στρατού κατηγόρησε αμέσως το Κομμουνιστικό Κόμμα για τις δολοφονίες, παρόλο που στην πραγματικότητα είχαν εκτελεστεί από μονάδες του ίδιου του στρατού. Μια εκστρατεία προπαγάνδας που θα μπορούσε να είχε προγραμματιστεί μόνο εκ των προτέρων άρχισε αμέσως να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα ιστερίας, προειδοποιώντας τους μη κομμουνιστές Ινδονήσιους ότι διέτρεχαν θανάσιμο κίνδυνο από τους κομμουνιστές, οι οποίοι δήθεν κατάρτιζαν λίστες με ονόματα μελοθάνατων και εξασκούνταν σε τεχνικές αφαίρεσης ματιών. Δεν γίνεται, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Διαδόθηκε ότι μέλη της βοηθητικής ομάδας γυναικών του Κομμουνιστικού Κόμματος είχαν χρησιμοποιήσει σαδιστικά σεξουαλικά βασανιστήρια και είχαν ακροτηριάσει τους απαχθέντες στρατηγούς. Ο πρόεδρος Σουκάρνο προσπάθησε να ελαχιστοποιήσει την σημασία της απόπειρας της 1ης Οκτωβρίου και αντιτάχθηκε στην κλίμακα των αντιμέτρων των στρατιωτικών, αλλά ο στρατός είχε πλέον πάρει τον έλεγχο της κατάστασης από τα χέρια του Σουκάρνο. Από τις 5 Οκτωβρίου και μετά οι στρατιωτικοί άρχισαν τις συλλήψεις με στόχο την εξόντωση κάθε μέλους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ινδονησίας και κάθε οργάνωσης που συνδεόταν με το Κομμουνιστικό Κόμμα και όλων των οικογενειών των μελών αυτών. Η αντίδραση του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν ήταν κάτι που θα περίμενε κανείς από μία οργάνωση που σχεδίαζε πραξικόπημα.
Όλο τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, όταν τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος καλούνταν να προσέλθουν σε στρατιωτικές βάσεις και αστυνομικά τμήματα, πολλοί παρουσιάζονταν πρόθυμα, πιστεύοντας ότι απλώς θα ανακρίνονταν και θα αφήνονταν ελεύθεροι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα θα μπορούσε να στηρίξει το πραξικόπημα και να ανατρέψει τα στρατιωτικά αντίμετρα, κινητοποιώντας τους εργαζόμενους των σιδηροδρόμων να σαμποτάρουν τρένα, τους μηχανικούς να σαμποτάρουν τα στρατιωτικά οχήματα και τους αγρότες να αποκλείουν τους δρόμους, αλλά δεν έκανε τίποτε από αυτά. Επειδή οι ινδονησιακές δολοφονίες δεν πραγματοποιήθηκαν με την σχολαστική οργάνωση και την τεκμηρίωση των ναζιστικών δολοφονιών στα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με τον αριθμό των θυμάτων. Οι υψηλότερες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 2 εκατομμύρια. Ο πιο συχνά αναφερόμενος αριθμός είναι η τρέχουσα εκτίμηση για 500.000, στην οποία κατέληξε ένα μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής που διέταξε ο ίδιος ο πρόεδρος Σουκάρνο. Η Ινδονησιακή τεχνολογία θανάτωσης ήταν πολύ πιο απλή από αυτή των Ναζί. Τα θύματα σκοτώθηκαν ένα προς ένα με ματσέτες και άλλα όπλα χειρός και με στραγγαλισμό, αντί να εξωτώνονται κατά εκατοντάδες ταυτόχρονα σε θαλάμους αερίων. Επίσης, ο τρόπος που ξεφορτώνονταν οι Ινδονήσιοι τα πτώματα ήταν ανοργάνωτος και τσαπατσούλικος, αντί να τα εξαφανίζουν με χρήση ειδικών φούρνων. Παρ' όλα αυτά, αυτό που συνέβη στην Ινδονησία το 1965-66 εξακολουθεί να κατατάσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες περιπτώσεις μαζικών δολοφονιών στον κόσμο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.